Κύριε Κασκανδαλίδη, ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να μας δώσετε μια μικρή συνέντευξη στο blog. Είναι η πρώτη που κάνουμε live και ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς τις εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και κυρίως όμως θα σας ρωτήσω για τη σχέση με την ΚΟ. Νομίζω ότι οι ευρωεκλογές για την Ελλάδα αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό γιατί αλλάζουν οι πολιτικοί σχετισμοί, αλλάζει το πολιτικό τοπίο και κυρίως γιατί έρχεται πιο κοντά η δυνατότητα αλλαγής της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πέτυχε στο στόχο του να έχει μια σημαντική νίκη, η οποία του ανοίγει το δρόμο για μια αυτοδύναμη πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές και άρα τη δυνατότητα να κυβερνηθεί η χώρα με ένα διαφορετικό τρόπο. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, αναγνωρίζουμε ότι η επανεκκίνηση της χώρας είναι ένα στίγμα που πρέπει να κερδιθεί. Όμως αυτό είναι το καθήκον μιας προοδευτικής δύναμης και σε αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε. Με υπευθυνότητα, χωρίς ωρεολογίες, χωρίς πάθη, χωρίς θριαμβολογίες, χωρίς κομπασμούς, χωρίς αλαζονίες, κυρίως με τη δυνατότητα που έχεις να προσφέρεις αυτό το τόπο. Ένα προοδευτικό κόμμα κρίνεται από το αν προσφέρεις τη ζωή των ανθρώπων και εκεί ελπίζω να βρεθούμε και να βρεθούμε αντάξει των περιστάσεων. Μόνοι ή με συνεργασίες? Το ΠΑΣΟΚ θέλει να συνεργαστεί με κάθε προοδευτική δύναμη για να διευρύνει την πολιτική βάση της άσκησης εξουσίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και προοδευτική διακυβέρνηση. Προοδευτική διακυβέρνηση σημαίνει άνοιγμα προς κάθε προοδευτική δύναμη που μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο οι βουλευτές, ο αριθμός των βουλευτών των 155, 157, 152 που θα μπορεί να ολοκληρώσει τις μεγάλες αλλαγές, τις ριζικές ανατροπές που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά χρειάζεται μια ευρύτατη πολιτική και κοινωνική συνένεση που μόνο μέσα από διεύρυνση της πολιτικής βάσης της άσκησης εξουσίας μπορεί να προελθεί. Καθαρή θέση. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, είπατε ότι θα κυβερνήσετε διαφορετικά. Η κρίση είναι εδώ για όλους. Σε τι βασικά, με δύο κουβέντες. Είναι άλλο το θέμα της προσήλωσης στις βασικές προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πορεία της Ευρώπης και της ΟΝΕ. Το σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή, δεν το αμφισβητείτε? Όχι, δεν αμφισβητώ το σύμφωνο σταθερότητας, όπως είναι το ότι θα κάνουμε προσπάθεια να το βελτιώσουμε ή να το αναθεωρήσουμε. Θα το κάνουμε και φαντάζομαι ότι και άλλες χώρες της Ευρώπης θα το θέλουν αυτό. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Ωστόσο, η έξοδος από την κρίση, το ποιος θα την πληρώσει και ποια διαδικασία θα επιλέξει κάθε χώρα για τη δική της ανάπτυξη, να καλύψει το δημοσιονομικό της πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι είναι δική της επιλογή. Εμείς λοιπόν είμαστε προοδευτική δύναμη και θέλουμε συγκεκριμένα, να πληρώσουν. Συγκεκριμένα, σε τι θα διαφέρεται από τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση, που ξέρουμε ήδη? Θα καταργήσουμε όλες τις χαριστικές διατάξεις για το μεγάλο κεφάλαιο, θα ελέγξουμε τις τράπεζες και θα ρυθμίσουμε την αγορά. Θα δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από μια φορολογική μεταρρύθμιση το κόστος να μην πάει σε αυτούς που δεν έχουν αλλά σε αυτούς που κυρίως έχουν. Παράλληλα θα ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αποσυνδέσουμε από τη μία τη φορολογία των κερδών και από την άλλη την δυνατότητα ανάπτυξης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κλπ. Αυτή είναι η βασική διαφορά σε αυτήν την Δημοκρατία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή θα ανατρέψουμε τις σχέσεις κράτους και αγοράς. Ένα κράτος παραγωγικό αναπτυξιακό. Μια αγορά που θα λειτουργήσει με τους κανόνες της, αλλά μέσα σε πλαίσια δημοκρατίας και λειτουργίας και ισονομίας και ισοπολιτείας. Μια αγορά δηλαδή, η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει μέσα, στην Ελλάδα λείπει κοινωνία με κανόνες. Θα βάλουμε κανόνες για όλους. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι θα είναι επίσης κοινοβουλευτικό. Και γιατί η γλυκιά μας παραοικονομία? Εγώ είμαι από αυτούς που δεν πιστεύουν ποτέ ότι μπορεί να ενσωματωθεί ή να ενταχθεί η παραοικονομία στην οικονομία, είναι ένας ευσεβής πόθος. Η παραοικονομία, αν είναι έκνομος πλουτισμός, ασύλλογη κερδοσκοπία και ουσιαστική εκμετάλλευση του μόχθου των ανθρώπων, πρέπει είναι αντίπαλος μας. Είναι απέναντι αυτού. Αλλιώς δεν είμαστε ούτε αριστεροί ούτε προοδευτικοί. Ωραία. Καλοκαίρι πάμε τώρα. Για πες μας λίγο για την ΚΟ. Ποιες είναι οι σχέσεις σου με την ΚΟ? Α, τώρα χαμογελάτε, υπουργέ μου, ε! Η ΚΟ είναι το άπαν. Είναι η ρίζα, είναι η ιστορία, είναι η καταγωγή, είναι ο πολιτισμός, είναι η θάλασσα, είναι η ομορφιά, για να αρχίσουμε, είναι η παρίδα και η χλωρίδα, είναι αν θέλετε η πηγή που αντλώ τη δύναμή μου κάθε φορά όταν θέλω να κάνω οτιδήποτε στη ζωή μου. Πανίδα, τι πανίδα έχετε, ειδικά εκεί πέρα? Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες
είναι περιβόητα τα επιχρατικά φυτά. Είναι περιβόητα, είναι η φύση, τα ζώα και τα πουλιά και τα φυτά που υπάρχουν εκεί, είναι από τα σπάνια σε όλη τη Μεσόγειο. Εγώ νόμιζα στα κύθρα μόνο είναι. Έχει τεράστιες δυνατότητες. Και για τα τελευταία έχω χτίσει και ένα σπίτι εκεί και νομίζω ότι είναι το καλύτερο καταφύγιο για οποιοδήποτε σκέψη μου. Όχι, το έχει δηλώσει στο σπίτι. Το έχει δηλώσει στο σπίτι. Είναι το νησί μου. Είναι εκεί θαμμένοι οι γονείς μου που έχουν πεθάνει και οι δύο. Συνέχεια έρχομαι και πανέρχομαι, λες και με τραβάει από το χέρι μια ώρα τη δύναμη. Πολιτισμός, ο αρχαίος κυρίως, τι σου λέει? Ο πολιτισμός είναι απίστευτος, διότι δεν είναι μόνο η αισθητική των πραγμάτων, η ιστορία τους, είναι και ο τρόπος που συνδέεται αυτός με το περιβάλλον και με τη θάλασσα και με τον ουρανό της περιοχής, ας πούμε. Ξέρω, θα σου πω μια ιστορία. Μόλις πήγα στην Αμερική για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, μόλις κλέθηκα βουλευτής του 1990, γύρισα πίσω από καρδιωμένος. Ήμουν ένας άνθρωπος μεγάλος, αισθητικό, που έκανε πατριδογνωσία στο δημοτικό, στην ΚΟ, και έμαθα τον Ιπποκράτη στην Αμερική από τους Αμερικανούς γιατρούς. Δηλαδή ο Ιπποκράτης είναι από την ΚΟ. Από την ΚΟ είναι ο Ιπποκράτης. Μετά πήρα τα 18 του βιβλία, βεβαίως είναι από την ΚΟ. Μετά πήρα τα 18 του βιβλία και είδα ότι η ιατρική έχει προχωρήσει τεχνολογικά, αλλά στη φιλοσοφία της, στα αξιώματά της, στις βασικές προδιαγραφές, βγήκε από εκεί. Από το ασκληπείο της ΚΟ, από τη φύση της, από τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση στο νησί αυτό. Και επιβεβαίως αυτό το αόρατο που με τραβάει κάθε φορά εκεί. Ασκληπιός Ιπποκράτης. Ασκληπείο, ο Ιπποκράτης είναι ο θεμελιωτής της ιατρικής επιστήμης. Και μιλάμε για το 370 π.Χ. Διαβάστε τώρα τη γενετική, την ορθοπαιδική, τη βοτανική, την χειρουργική. Διαβάστε, είναι 18 βιβλία με τα πιο σύγχρονα και τα πιο παλιά παραδοσιακά. Ωραία, αν τα βρούμε θα τα ανεβάσουμε στο blog. Ναι, είναι πάρα πολύ. Λαϊκή μουσική έχετε, δικιά σας, εκεί στην ΚΟ. Έχουμε τα θαυμάσια, καταρχήν ο πατέρας μου ήταν παπάς. Ξέρεις, φοβερήφισαν τη μουσική, αλλά ήταν πριν γίνει παπάς το καλύτερο βιολί. Α, γι' αυτό μας ψέλνεις στις τηλεοράσεις. Ήταν το καλύτερο βιολί στην περιοχή. Έπαιζε καταπληκτικό βιολί. Και εγώ έπαιζα. Και νομίζω ότι είναι μια... Οι ήχοι είναι αυτοί που ταιριάζουν στο περιβάλλον. Δηλαδή, το βιολί, το λαούτο, το κανονάκι, το ακορντεόν, η θάλασσα, το κυμάτισμα. Χορούς δικούς σας έχετε? Βεβαίως. Με τους Ιταλούς. Ποια είναι, έχει μείνει κάτι? Όλοι όσοι πέρασαν από τα νησιά άφησαν ένα σημάδι. Και νομίζω ότι στην ΚΟ το άφησαν πολύ έντονα, οι Ιταλοί το άφησαν πολύ έντονα, αλλά είναι καταπληκτικό το πόσο καταφέρνει αυτός ο πολιτισμός να ενσωματώνει και να δένει τα καινούργια στοιχεία ακόμα και των κατακτητών. Πάντως εμείς στα Πτάνησα και εσείς στη Δωδεκάνησο τα έχουμε πιο εύκολα με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους άλλους. Ναι, υπάρχει μια διαφορά. Εσείς είσαστε ευρωπαϊστές με την έννοια την. Μιας πιο, ας πούμε, κληρονομιάς στη μουσική, ας πούμε, δεύτερο-τρίτο φωνών, χώρο διαφορετικά. Ναι, 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 σωστό. Εμείς είμαστε της μονοδίας, της βυζαντινής. Α, ναι, έχετε. Έτσι, και είμαστε και πιο πολύ της Ανατολής. Αλλά αυτό τι είναι αυτό? Είναι μια γέφυρα. Από την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα και τη Ζάκυφο, στη Ρόδο, στην Κος, στη Σάμο και στη Μυτιλίνη, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι λοιπόν, τελειώνει η μπαταρία και πρέπει να σταματήσουμε. Ευχαριστούμε και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.